Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα από Αθήνα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Είμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά τώρα να... Τι θες να ρωτήσεις τώρα? Όχι ρε παιδί μου, να λέμε κύριος Κυμπουρόπουλος ή να πούμε ας πούμε Στέλιος. Εμένα το Στέλιος μου είναι πιο άμεσο ρε παιδί μου. Οπότε Στέλιος και Παντελής. Σωστό, και Έφη. Και Έφη. Και Έφη αρκεί όταν πάνε να ψηφίσουν ο κόσμος να θυμάται το Κυμπουρόπουλος, 21 θέση. Ωραία. Αυτό, ναι. Αυτό να το διευκρινίσουμε. Λοιπόν, πολύ τώρα, σωστά. Ένας νέος άνθρωπος στη μάχη των ευρωεκλογών έχει ζήσει, έχει πάρει μια πρώτη γεύση από το Ευρωκοινοβούλιο για το πώς κινείται η Ευρώπη, τι ακριβώς γίνεται. Το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών ποιο είναι τώρα? Το διακύβευμα είναι μεγάλο. Είναι για τις προκλήσεις οι οποίες έρχονται στο επόμενο διάστημα στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ευρώπη μας, για θέματα πάρα πολλά, μεταναστευτικό, εργασιακά, είναι θέματα κοινής εξωτερικής πολιτική άμυνας, είναι το πώς θα γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί ως περιοχή, χώρα, όχι χώρα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένωση Κρατών, πώς θα καταφέρουμε να κερδίσει λίγο το χαμένο έδαφος, αυτό που έχει απολέσει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί γίνονται πολλά πράγματα γύρω μας, γίνονται πόλεμοι, χάνουμε αγοραστική δύναμη και πρέπει να αλλάξει λίγο το μοντέλο, γιατί διαφορετικά δεν μας βλέπω καλά. Στέλιο, τώρα... Τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότιμης πρόσβασης των ανθρώπων με αναπηρία μιας ενιαίας, ας πούμε, ευρωπαϊκής πολιτικής αναφορικά με τα θέματα της αναπηρίας, τα βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, κοιτάει τα συμφέροντά της, είναι προσανατολισμένη αλλού και τα έχει βάλει σε δεύτερη μοίρα? Πώς το έχεις βιώσει και αν μπορεί να αλλάξει κάτι προς την σωστότερη κατεύθυνση? Κοιτάξτε μας και ποιος, και οι ακροατές μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αυτό που μπορεί και αυτό που της επιτρέπεται από τις συνθήκες. Έχει γίνει προσπάθεια και ειδικά μετά τη συνάντηση στο Πόρτο να μπει και ο κοινωνικός πυλώνας μέσα στα θέματα που διακυβεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όμως ακόμα από αυτό είμαστε μακριά. Τα κοινωνικά ζητήματα γενικά είναι μια αρμοδιότητα του κάθε τους μέλους. Από εκεί και πέρα όμως όσο αφορά την διασυνοριακότητα, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί και το έχει διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι εννοώ με αυτό? Πολύ πρόσφατα, λίγο πριν κλείσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο είναι κλειστό, δεν έχει εργασίες λόγω των ευρωεκλογών, ψηφίσαμε και εφαρμόσαμε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, δηλαδή ένα έγγραφο το οποίο όπου και αν εκδίδεται σημαίνει ότι εξορισμού είσαι ανάπηρος σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δηλαδή, όταν κάποιος από τα ΚΕΠΑ της Ελλάδος πάρει αυτό το έγγραφο ότι είναι ανάπηρος, θα μπορεί να βρεθεί στη Γερμανία π.χ., στη Γαλλία π.χ., στην Ισπανία για παράδειγμα, στην Σουηδία ή οπουδήποτε άλλο, και να θεωρηθεί αυτόματα με την επίδειξη αυτού του εγγράφου κατά αναπηρίας ότι είναι ανάπηρος. Αυτό είναι σπουδαίο. Και γιατί είναι σπουδαίο? Αυτή τη στιγμή δεν έχει πολλά προνόμια κάποιος που έχει αυτή την κάρτα. Δηλαδή μπορεί να μπει δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οκ, καλό, ωραία. Μπορεί να μπει δωρεάν σε πολιτιστικούς χώρους. Πολύ ωραίο, αλλά για μένα η προοπτική αυτού του εγγράφου είναι η εξής. Να μπορείς όταν επισκέφτεσαι μια άλλη χώρα, κράτους μέλους, να μπορείς να, για σύντομο χρονικό διάστημα, να απολαμβάνεις τα δικαιώματα που απολαμβάνει ο γηγενής πληθυσμός. Π.χ. στην Γερμανία, αν πας για διακοπές, να απολαμβάνεις τα δικαιώματα που έχει ο ανάπηρος Γερμανός και ούτω καθεξής. Για μένα αυτή έχει προέκταση. Τώρα όμως έχει κάτι πολύ σπουδαίο, το ότι αναγνωρίζουμε ότι η αναπηρία είναι
κοινή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρετε, από κάπου ξεκινάμε για οποιοδήποτε θέμα. Ναι. Και ανάλογα με την πόση πίεση ασκείτε, πάμε και παρακάτω. Εγώ σκοπεύω την επόμενη θητεία να ασκήσω μεγάλη πίεση για αυτό το ζήτημα, mm-hmm. Του να ενοποιηθούμε λίγο περισσότερο και σε θέματα που συζητάμε τώρα. Mm-hmm. Σέλιο, η εμπειρία σου από την πρώτη θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ποια? Δηλαδή, προς ποια κατεύθυνση πρέπει να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι πρέπει να γίνει για να έρθει μάλλον πιο κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη και στον πολίτη που βρίσκεται στα σύνορα? Γιατί, για παράδειγμα, έχει μεγάλη διαφορά για έναν Ευρωπαίο ο οποίος βρίσκεται μέσα στην Ευρώπη από ότι είναι ένας Ευρωπαίος πολίτης όπως, που είναι στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είμαστε εμείς εδώ στην Στοιχείο και στα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο με σένα από αυτό που λες. Mm-hmm. Το ότι βρίσκεστε στα. Για να λέω πολύ περισσότερο εσείς, το ότι βρίσκεστε. Σχεδόν εφάπτεστε με έναν δύσκολο γείτονα προς Θεού. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να δημιουργήσει εκείνο το πλαίσιο για να σας αγκαλιάσει περισσότερο η Ευρώπη. Και δεν λέω να μας αγκαλιάσει, γιατί εσείς εκεί που ζείτε, στην γραμμή επάνω των συνόρων, ζείτε πολύ περισσότερες δυσκολίες από ό,τι ζει ένας Έλληνας ο οποίος βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Γι' αυτό βάζω σας. Mm-hmm. Και όχι προς Θεού μου παρεξηγηθώ για κάποια άλλα. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν για μένα είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Και πρέπει να δοθούν πολλά κίνητρα, μεγάλη χρηματοδότηση και καλό πλάνο, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει κατανοητό ότι ναι, είναι τα σύνορα, αλλά όλο αυτό δημιουργεί μια μεγαλύτερη δυσκολία στο κομμάτι ότι είστε και νησιά. Τα νησιά πρέπει να δοθεί μια μεγαλύτερη προσοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για μένα αυτό και τη θητεία που πέρασε ήταν προτεραιότητα. Με ποια έννοια? Ήμουν ένας από αυτούς οι οποίοι συνδιαμόρφωσαν μια έκθεση για τα νησιά. Μέσα λοιπόν σε αυτή την έκθεση, mm-hmm. ζητάγαμε ως ευρωβουλευτές ένα ειδικό πακέτο χρηματοδότησης και νομοθεσίας, το οποίο είναι αποκλειστικά και μόνο για τα νησιά μας. Ναι. Για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις μετακινήσεις σας, πώς διασυνδέεστε με την υπόλοιπη Ελλάδα, πώς ασφαλίζετε και προστατεύεστε, πώς μιλάμε για θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος, και πρέπει για μένα να δούμε πολύ σοβαρά το τι σημαίνει τηλεϊατρική, πώς διαχειρίζεστε τα απόβλητά σας, το νερό σας, τα πανεπιστήμια. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων, mm-hmm. τα οποία πρέπει να τα δούμε από την ευρωπαϊκή σκοπιά. Έτσι λοιπόν θέλω εγώ στην επόμενη θητεία μου, και πόσο εκλεγώ και θέλω να, και εύχομαι να είμαι εκεί, να μπορέσω να πιέσω ακόμα περισσότερο αυτή η νομοθεσία, το ειδικό πακέτο μέτρων για τα νησιά μας να γίνει πραγματικότητα. Μάλιστα. Γίνονται πράγματα, μπορεί να γίνουν περισσότερα πράγματα, mm-hmm. αρκεί να υπάρχουν οι σωστοί άνθρωποι στα σωστά σημεία με τις σωστές διασυνδέσεις. Και ξέρεις, Παντελή και Έφη, η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο. Ότι υπάρχει ένας από αυτούς, είμαι και εγώ, ευρωβουλευτής, ο οποίος έχει δουλέψει 5 χρόνια μέσα σε επιτροπές, μέσα σε επικοινωνίες, σε debates, έχει τσακωθεί, έχει αφισβητήσει, έχει αφισβητηθεί, mm-hmm. έχει κάνει συγκρούσεις, έχει δει πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Για κάποιον αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται να τονίζεται και να διατηρείται. Mm-hmm. Τελευταία ερώτηση στο πολιτικό σκέλος. Γιατί να επιλέξει κάποιος Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές? Γιατί έχει δώσει εξετάσεις, έχει δείξει ότι μπορεί να ανεβάσει, τα μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. μπορεί να ανεβάσει την Ελλάδα ψηλά, να δείξει τα πολύ μεγάλα και σπουδαία ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, και αναφερθήκαμε προηγουμένως
στο θέμα της γυμνίασης, mm-hmm. ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός το 2020, το καλοκαίρι του 20, που έφερε όλους τους Ευρωπαίους αρχηγούς μέσα στο κομμάτι, μέσα πάνω στα σύνορα, τους Ευρωπαίους αξιωματούχους πάνω στα σύνορα του Εύρου με την Τουρκία, για να κατανοήσουν ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Έκανε λοιπόν ένα ζήτημα, όπως θεωρείται τόσο τότε, ελληνοτουρκικό, αναδείχθηκε σε αυτό το πολύ σπουδαίο κομμάτι του ότι είναι ευρωτουρκικό. Είναι αυτή η πολιτική δύναμη η οποία κατάφερε και βοήθησε να πει στην Ευρώπη ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να αναχαιτιστούν οι ζωές από την Τουρκία στην Ελλάδα. Και το πέτυχε. Έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θα πω ότι έχουν σταματήσει, προς Θεού. Θα πω όμως ότι έχουν μειωθεί. Από την άλλη, λοιπόν, φέρνουμε μια γερή Νέα Δημοκρατία μέσα σε ένα πρώτο κόμμα, γιατί αυτή τη στιγμή και ως τώρα, αλλά και υποβλέψεις όπως δείχνουν από το Ευρωπαϊκό Ενωτικό Κόμμα, θα είναι το πρώτο κόμμα, θα είναι η δύναμη εκείνη η οποία θα πλέει το καράβι της διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φέρνουμε λοιπόν μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία μέσα σε ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Ενωτικό Κόμμα για να μπορούμε να βάζουμε τέντες, να διαμορφώνουμε πολιτικές, γιατί φανταστείτε ότι τη θητεία που πέρασε ήμασταν 8 ευρωβουλευτές μαζί με τους 2 ευρωβουλευτές του αδερφού κόμματος της Κύπρου. Ήμασταν συνολικά 10 ευρωβουλευτές. Ξέρετε πόση μεγάλη δύναμη, μαγιά δύναμη είναι αυτό το πράγμα μέσα σε ένα κόμμα 175-180 ατόμων. Μπορούμε να επηρεάσουμε καταστάσεις όταν, για παράδειγμα, η Γαλλία υπερπλάσια δύναμη από ότι η Ελλάδα, είχε 7 ευρωβουλευτές μέσα στο Ευρωπαϊκό Ενωτικό Κόμμα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι εκείνη η κρίσιμη μάζα που μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις και να θέσει πολιτικές. Γι' αυτό χρειάζεται να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία μέσα σε μια Ευρωπαϊκό Ενωτικό Κόμμα, για να μπορούμε να αναδεικνύουμε και να λέμε με στιβαρότητα για τα μεγάλα ζητήματα μέσα στο Ευρωπαϊκό Ενωτικό Κόμμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται λοιπόν οι πολίτες την 9η Ιουνίου να πάνε να ψηφίσουν και να ψηφίσουν με αίσθημα στρατηγικής εξωστρέφειας. Έτσι ώστε η χώρα μας να βρεθεί με τρόπο την κατάλληλη στιγμή στρατηγικά τοποθετημένη μέσα σε εκείνες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις οι οποίες διαχειρίζονται τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Αυτό είναι που ζητάω και αυτό είναι που θέλω να δω ξανά την επόμενη θητεία ψηλά την Ελλάδα μέσα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Μάλιστα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στον αγώνα σου. Να σε δούμε την επόμενη των εκλογών ξανά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε αποχαιρετάμε με αγάπη και πολλές ευχές αποτυχίο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Να μην ξεχνάμε αυτά που έγιναν στην Ευρώπη από την Ελλάδα, όπως ας πούμε το μπλόκο της πρόθεσης των προέδρων αλληλείας από τουρκικής προέλευσης, το οποίο πραγματικά και εγώ ήμουν αυτός που θυμάμαι εκείνα τα βράδια μέσα στην Ολομέλεια, συζητάγαμε και μίλαγα με τη φωνή μου και έχοντας στην καρδιά μου την Ελλάδα, πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τα ελληνικά προϊόντα γενικά και ειδικά τα προϊόντα της αλληλείας. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν να πάμε την 9η Ιουνίου να ψηφίσουμε για μια καλύτερη Ελλάδα μέσα σε μια καλύτερη Ευρώπη. Μάλιστα. Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και τους δυο σας. Χαιρετάμε. Καλό απόγευμα. Καλή επιτυχία.